Έχω κοντά μου εδώ μια καλή μου φίλη. Ε, την ξέρω χρόνια, την ξέρετε όλοι. Ε, Πέρασε και μια μεγάλη περιπέτεια υγεία, τώρα είναι μια χαρά. Λιάννα να κανέλει, καλώ ήρθατε. Απείτε πείτε μου φίλοι Και λέω φίλου, έχω πολλού ευτυχώ και από αυτού που με βλέπουν. Πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Καταρχήν. Πάρα από 50 είσαι, στο επάγγελμα, έτσι. Είσαι υγιή. 50 είσαι χρόνια χαρά. στο επάγγελμα. 50. Εγώ έχω λιγότερα. <laughs> <laughs> Εγώ είμαι στα 30. Και, και αν θέλω να είμαι ακριβή, είναι 52. Εγώ είμαι στα 36. Mm. Λοιπόν, είσαι υγιή, είσαι μια χαρά. Σιδερένια, πέρασε μεγάλη να περιπέτεια. Να σε καλά, μεγάλη περιπέτεια. Πολύ σκόπο, πολύ καλή διάθεση, πολύ βοήθεια. Δεν κατάφερες, τα κατάφερε. Εντάξει, δηλαδή. και ένα κόψιμο τσιγάρο, το οποίο τώρα που έχει έξω. Αυτό έπρεπε να το έχει κόψει από σκόνη. πριν, με, τα είχαμε συζητήσει πολλέ φορέ. Αλλά αυτή τη σκόνη που έχει έξω τώρα και που με ταλαιπωρεί εμένα και πάρα πολύ κόσμο, και την, για την οποία δεν μπορεί κανένα να κάνει κάτι, μόνο στη σκέψη ότι θα ήμουν όπω ήμουν πιο πριν, ω καπνίστρια μιλάω. Παθαίνω πανικό. Το, το λέω ξεκάθαρα. Εντελώ το τσιγάρο. Εντελώ. Από τι 3 Ιανουαρίου. Μπράβο. Μπράβο. Χρησιμοποιώ ένα inhaler, ένα Εντάξει. πραγματάκι. Okay, το τσιγάρο όχι, έχει φύγει. Για τη δόση. Αλλά δεν υπάρχει τσιγάρο. Δεν, και δεν υπάρχει και στο μυαλό μου το τσιγάρο. Μπράβο. Δεν ξέρω να καταλαβαίνει. Γιατί από εδώ το, το, τσιγάρο όχι. από εδώ, εδώ πρέπει να Εδώ ήταν. Ε, ε πολύ. Όχι. όχι. Πολύ. Υπάρχει και δόση η οποία σε κάνει και εξαρτιέσαι και θέλει βοήθεια. Να πάνε στα κέντρα, άνοιξε και η Ένωση Συντακτών. Για το διακοπή Όχι, όχι, το λέω και για συναδέλφου δημιουργείται μια ψευδέστηση και για το στρε και για το ένα και για το άλλο, η οποία πολλαπλασιάζεται από το τσιγάρο. Absolut. Φορτίζεται με τα χρόνια και δεν κάνουμε και κανένα επάγγελμα οι δημοσιογράφοι που, δεν είναι, που είναι, απαλλαγμένο άγχο. Ε, μόνο άγχο έχει. Α, τώρα, λοιπόν, πάμε. πάμε. Βουλή εχθέ. Τι σου έμενε από τη συζήτηση τη Βουλή, Αυτό που είπα κιόλα. Ένα αίσθημα ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο σε. Καθώ προχωράνε τα χρόνια, έχω πια και. κοντεύω 25 χρόνια μέσα, 24 έχω έτσι. Ε, να είμαστε όλο ένα και χειρότεροι προ τα έξω. Ξέρω, και μια, να μια διαπράττουμε προσδοκίε. Μια πίκρα, σουμένη, μια σουμένη, απογοήτευση. Σου, κά... σου μένει μια αίσθηση καινού, έση... μια αίσθηση, κάτι... αίσθηση θεάματο ανεφλόγου και αιτία, άσκημου, άσκημου θεάματο και κυρίω μια υποτίμηση τη λογική και αυτών που είναι έξω από τη Βουλή και αυτών που είναι μέσα στη Βουλή. Ε, δεν μιλάω τώρα ούτε για αποκαλύψει, ούτε για αλήθειε, ούτε, ούτε, ούτε για, για προανακριτικέ, ούτε για επιτροπέ, ούτε για μοντέλα. Ούτε για την ουσία μιλάω. Ούτε για, μιλάμε γιατί. Ξέρετε τι απουσίαζε από τη Βουλή, και απουσιάζει όλο ένα και περισσότερο, Πολιτική. Η παραγωγή τη πολιτική. Και αυτό βοηθάει στην απαξίωση τη πολιτική. Βεβαίω η Βουλή δεν είναι ο μοναδικό τόπο που παράγεται πολιτική. Είναι, η η Βουλή... είναι όμω υποδεικτικό και υποδειγματικό. Είναι η Βουλή. Δεύτερον, Απόματα είναι νομοθετικό, είναι, είναι, είναι θεσμό και κυρίω έχει πίσω του την εκλογή από τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Λοιπόν, είναι όμω και ένα κόσμο ο οποίο την ίδια ώρα που σε απογοητεύει, την ίδια ώρα σε φοβίζει με τι αποφάσει του. Του ποιου στέλνει στη Βουλή, πώ του στέλνει. Ναι. Όχι και πώ του συμπεριφέρεται όταν τον απογοητεύσουν. Επί της όμως, όχι σε ένα προσωπικό επίπεδο, δεν γίνεται. τα ΤΕΠ είναι μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Το γράψα και επιμένω σε αυτό. Ο φόβος μου ξέρει ποιο είναι. Θα το δημοσι δημοσιευτεί, αύριο. Μπορείς πάμε στην επόμενη. Τι να έχουμε νέα τραγωδία. Ναι. Είναι η μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία στη χώρα μέχρι την επόμενη. Ναι. Γιατί αν δεν αλλάξει η πολιτική, είναι τραγωδία αυτό το πράγμα να το σκέφτεσαι. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Πάμε πίσω στην Αμερική που φέτο πανηγυρίζει, διάβαζα από του 3.200 τόσου πώ είναι οι δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο, η Αμερική έχει σύν 104 φέτο, η Κίνα έχει λίγο λιγότερου και είναι και πολύ τσατισμένη η Κινέζη ναι, που του ναι, έχει πάρει. Ξέρω ναι, εγώ το Χονγκ ναι, Κόνγκ ναι, την πρωτιά σε αριθμό δισεκατομμυριούχων σε σχέση με τη Νέα Υόρκη. Τώρα, να μιλάμε για δισεκατομμυριούχου, σε μια χώρα που παλεύει να φέρει και με αύξηση δεν μπορεί να φέρει το μισθό στον κατώτατο στα επίπεδα του 12. Ε, είμαστε ε, και σε ορισμένε περιπτώσει. Λίγο κάτω το 12 είμαστε. 8. πόσο είμαστε, του 12 είμαστε. Το 12 είμαστε. Πίσω το 12. Είμαστε. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Λοιπόν, ε, με αγοραστική δύναμη να πέφτει κάθε μέρα. Το λέει γύρω. Eurostat. Προχτέ η στα. είναι επίσημα τα στοιχεία. Είναι, ναι, δεν ναι, το, αυτό, αυτό είναι επίσημα, γι' αυτό το λέω. Δεν τα αμφισβητεί κανένα αυτά τα στοιχεία. Περνάμε μόνο τη Βουλγαρία, Αγγιάννα. Ναι, μόνο ναι, τη Βουλγαρία. Δεν αμφισβητεί κανένα τίποτα. Και πρόσεξε, σε μια εποχή που σου λένε ένα μεγάλο ψεύδο σε όλη την Ευρώπη. Ότι η οικονομία πάει καλά, δεν πάει καλά. Λοιπόν, κάτω από αυτέ τι συνθήκε στην Αμερική συζητάνε τώρα αν θα δώσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ή όχι λεφτά για να φτιάξει τη Βαλτιμόρη. Τι οποίε σπασμένα τη γέφυρα τη Βαλτιμόρη θα τα πληρώσει και εσύ, και εγώ λέει: Γιατί είναι στην τιμή του φυσικού αερίου, διότι από εκεί εξήγεται. Είμαστε σε μια Ευρώπη. Πάμε για ευρωεκλογέ μπροστά. Για να δει, γιατί είναι οι συζητήσει που ανοίγουν στη Βουλή με εκλογική αφορμή, γιατί αυτή είναι η ουσία. Μην κορδευόμαστε. Και για να τοποθετηθεί ο καθένα και να έχει κάποια ωφέλη σε σχέση με τι ευρωεκλογέ που έρχονται. Αν δεν είχαμε ευρωεκλογέ, εγώ αμφιβάλλω να θα το ζήτημα έτσι. Μάλιστα. Θα είχε ανοίξει από πέρσι, αν θε να ξέρει. Για να είμαστε και σοβαροί. Ή πριν από 8 μήνε, ή πριν από 4, ή πριν από 3. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν και κάνουμε αυτή τη συζήτηση και δεν μιλάει κανεί για την Ευρώπη. Μια Ευρώπη η οποία έχει, πρόσεξε. Τη Γερμανία με την χαμηλότερη ανάπτυξη που είχε ποτέ. Με στόλ, έχει η οικονομία τη έτσι. Λειτουργεί σε ύφεση. Σωστά, είναι έτσι. Είναι σε στασιμότητα με ορατό τον ορίζοντα τη ύφεση. No. Στην ατμομηχανή. Έχουμε μια Ελλάδα τη οποία η ανάπτυξη δεν καταφέρνει να φέρει την αγοραστική δύναμη που μιλάμε για τον κατώτατο μισθό αλλά και γενικότερα είμαστε από πλευρά ανάπτυξη κάτω από το 8. Από το 8. Το ότι σηκώνουμε κεφάλι δεν σημαίνει τίποτα. Θα μου πει να μην το σηκώσουμε, να το σηκώσουμε. Υπερπίου και πώ. Υπερπίου και πώ. Όταν στην Αμερική δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι οι περισσότεροι είναι εκεί που είναι τα λιμάνια, εκεί που έχουν τα λεφτά, στι Βαλτιμόρε, yeah, κάθονται και συζητάνε ότι έχουν 300.000 συνολικά στην Αμερική 90.000 πρώτη προτεραιότητα γέφυρε που, αν δεν διορθωθούν οι Βαλτιμόρε, θα πεθαίνει ο κόσμο από τα κοτόπουλα. Μιλάμε τώρα για προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. Αν θυμάται κανένα λίγο πιο παλιά πώ λειτουργεί ο καπιταλισμό, άμα τα βρει σκούρα, λέει: Εγώ θα φτιάξω πέντε γέφυρε, τα είχα μου δείτε για να κάνει επενδύσει δημοσίων έργων. Και ερχόμαστε στην Ευρώπη, η οποία είναι καθημαγμένη κυριολεκτικά. Να έχω εγώ τον Άδωνα να μου λέει στη Βουλή ότι κατηργεί ο καπιταλισμό στη δουλεία. Ο εφευρέτη τη δουλεία. Από αρχαιοτάτων χρόνων. Από αρχαιοτάτων που του αρέσουν και τα αρχαία. Οι καπιτάλε τα είχαν. Είχαν του δούλου. Αυτοί που είχαν λεφτά είχαν δούλου ω εργαλείο, έτσι. Δεν ήταν οι φτωχοί που είχαν δούλου, μην τρελαθούμε. Ε, για να μην παλαβώνουμε κιόλα, γιατί αυτά ακούγονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Να εισάγουμε εργατικά χέρια. Να εισάγει η Γερμανία εργατικά χέρια φθηνά. Με συμφωνίε τέτα τέτ με κράτη, δηλαδή κράτο προ κράτο. Διακριτικέ συμφωνίε. Και να μου λένε εμένα σήμερα ότι η Ευρώπη θα γίνει μιλιταριστική. Το τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού είναι ο υπεριαλισμό. Α μην τα πει έτσι. Α τα πει όπω τα λέω εγώ, πολύ απλά πώ τα καταλαβαίνω. Και τα καταλαβαίνει και ο κόσμο. Δεν έχουμε να φάμε, δεν έχουμε λεφτά για την αγροτική παραγωγή και το 27%, προσέξτε με καλά, και τα στοιχεία δεν είναι εφεύρεση τη Λιάνα, είναι επίσημα. Το 27% τη καλλιεργήσιμη ουκρανική γη, η yeah. οποία είναι υπερέφορη, δεν είναι απλώ έφορη, είναι. Οι κοιλάδε τη είναι οι πιο, από τι πιο έφορε, ίσω και οι πιο έφορε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ανήκουν στα φαντ από τα οποία κρέμεται η επένδυση για τα σπίτια μα, οι εκτιμήσει, τύπου Goldman Sachs, έτσι, ε, οι εκτιμήσει για την οικονομία μα, ε, 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 το πυροσβεστικό ταμείο εδώ και το τη Νορβηγία, ε, το συνταξιοδοτικό και το πυροσβεστικό σώμα του ενό και του αλλού, που έχουν κάνει επενδύσει που στην Ουκρανία εν πολέμο. Εν πολέμο του ανήκει η γη. Βλέπει σήμερα πρωτοσέλιδα σε ελληνικέ οικονομικέ εφημερίδε ευκαιρία για επενδύσει στην Ουκρανία. Με πόλεμο τον οποίο εμεί συζητάμε αν θα είμαστε με την Πολωνία και τη Γαλλία που θέλουν να στείλουν στρατιώτε εκεί, ναι. ή αν θα είμαστε με τη Γερμανία και την Αυστρία που λένε όχι στρατιώτε εκεί. Με Ουκρανού οι οποίοι ομολόγησαν με καθυστέρηση πολύ μεγάλη ότι είναι αυτοί που γκρέμισαν του δύο αγωγού. Και το κορυφαίο. Για να δει κάποιο γιατί η μομφή του Κουκουέ ήταν διαφορετική από τη μομφή των άλλων. Αυτά βάλαμε στο τραπέζι. Αυτά θέλαμε να κουβεντιάσουμε. Για το μέλλον του τόπου, για την νεολαία, για τα παιδιά σου, για τα παιδιά μα, για τα παιδιά όλων. Σε ποιο μέλλον και σε ποια πατρίδα πάνε. Είναι δυνατόν την ίδια ώρα που συζητιέται στο ΝΑΤΟ, εάν θα βομβαρδίζουν τα, σκα... τα πυράβλου και σκάφη που θα πλησιάζουν στα σύνορα τη Πολωνία ή άλλων yeah. κρατών, την ίδια ώρα που το λένε αυτό, Βγήκαν οι Αμερικανοί με επίσημη δήλωση και είπανε στου Ουκρανού: Σα παρακαλούμε, βαράτε ό,τι θέλετε, θα σα δώσουμε κι άλλα δισεκατομμύρια. Μην βαράτε όμω η καταστάσει πετρελαίου τη Ρωσία, διότι ανεβαίνει διεθνώ η τιμή του Είτε, μαύρου, μαύρου. χρυσού. Και έρχεσαι και λε: Είναι που είναι πόλεμο δια αντιπροσώπων. Είναι που είναι πόλεμο ορατά των συμφερόντων. Φτάνουμε στον κινησμό. Βομβάρδισε σπίτια, βομβάρδισε γέφυρε. Κάνω τι θέλει. Μη μου βομβαρδίζει όμω, σε παρακαλώ πολύ, με τρελαϊκέ τιμέ. Γιατί ανεβαίνουν οι τιμέ. Άρα, βγαίνω έξω, βλέπω δύο ευρώ τη βενζίνη και ξέρω ποιο είναι ο εχθρό μου. Ξέρω ποιο είναι ο αντιπαλό μου. Ξέρω ποιο είναι γιατί κλαίγεται γιατί του αυξήθηκαν ή του μειώθηκαν δισεκατομμυριούχοι. Και είμαι εδώ να καθίσω σαν πολιτικό να μιλήσω, γιατί εγώ σαν ακόμα που εκπροσωπεί την εργατική τάξη είμαι. Να, ε, 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 Τώρα μια να... περίμενα. Σήμερα που ανακοινώθηκε ο καρότο μισθό. Ναι. 8.30 τα μεχτά. Ναι. Περίπου αύξηση 6,4% για την ακρίβεια. Ναι. Στα όρια του τρέχοντος πληθωρισμού, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Κάπου εκεί είναι. είναι, ναι. Κάπου ναι δεν καλύπτει όμω. Τι τις δεν Των προηγούμενων. Δεν Όχι, μετατράπεται... κυρίτε, κάτω από τον πληθωρισμό των Πα... τροφίμων. Πα... ούτως Ούτω ή άλλω. Δεν πέφτει κυρίω στην τσέπη των ανθρώπων. Όχι απλώ αντίστοιχο με τον κόπον του. Όχι απλώ ένα κομματάκι από τα κλεμμένα του αλλά δεν φτιάχνει και προοπτική. Πρόσεξε. Έρχεται ο εκατοτότο μισθό και ανεβαίνει. Θεωρητικά τι θα πούμε εμεί. Κακό ανέβηκε. Εμεί λέμε κακό ανέβηκε τόσο. Πάμε στην ουσία. Του κλέψανε λεφτά από τι τριετίε. Μια δωδεκαετία. Μια δωδεκαετία είναι κλεμμένη. Ναι. Που δεν, αποδ... που δεν αποδίδονταν οι τριετίε. Με, με καταλαβαίνει τι σου λέω. Ε, όταν του κλέβει το λνου τη τριετία και δε για να φτάσει 830, ποιο και πώ, ποιο είναι εισαγωγικό. Και μιλάμε για μισθού οι οποίοι είναι σταθεροί και μόνιμοι. Μιλάμε για τη μερική απασχόληση. Μιλάμε για το μισθό των υποπληρωμένων που θα δηλώνεται αλλιώ και θα είναι αλλιώ. Του είπα προχθέ εγώ του, του κυρίου Πρωθυπουργού στη Βουλή. Ομά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε έναν μεγάλο επενδυτή του φυσικού νερού απάνω ο οποίο πήγε ο πρωθυπουργό, είπε πολύ ωραίο, καλοπληρωμένοι εργάτε κτλ. Μέχρι εκεί καλά. Δεν στην αλαζονία του κεφαλαίου όταν αισθάνεται τη σιγουριά τη εξουσία. Αυτή είναι η αλαζονία που πρέπει να κουβεντιάσουμε. Το πώ το κεφάλαιο έχει γίνει αλαζονικό για να χτυπήσει. Και όχι ένα ε, 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 ξαφνικά οι άνθρωποι που πλουτίσανε να έχουμε την αντιμετώπιση αν είναι ο τάδε που έκλεισε και ο τάδε που έκλεισε και ο τάδε που έκλεισε. Γιατί αυτοί κλείνουν, αυτή τη στιγμή φεύγουν όλα τα παραρτήματα των εταιριών, ε, των μεγάλων, των πολιεθνικών από τη χώρα. γιατί δεν του ε, συμφέρει. Για ένα τελευταίο διάστημα, δύο εργοστάσια ή γιούλα η αλεργία ναι, αφηνει Αφήνει 300-200-500. Ναι, μιλάω των ημερών αυτά τελευταία. Πού είναι λοιπόν η στήριξη, δίθεν, των Αμερικάνων, των συμμάχων μα. Πού τη στήριξη επειδή είμαστε χώρα μικρή και δεν του φέρουμε πολύ μεγάλα κέρδη, δεν μπορεί να πετάξει 500 έξω. Τι έγινε λοιπόν εκεί πάνω. Από, από τη Δευτέρα θέλει να δουλεύουν οι εργαζόμενοι, χωρί να έχει όπω λέει ο νόμο συμφωνή στο σωματείο, 7 μέρε την εβδομάδα. 7 μέρε την εβδομάδα. 7 μέρε την εβδομάδα. Παρανόμω, 7 ώρε. Διαμαρτύρεται το σωματείο που υπάρχει. Τι εισπράττει με γραπτό μήνυμα. Μην αναγκαστώ, αλλά δεν μου ζήτησε κανένα εξηγήσει. Ταλύτερο. Και δυστυχώ ο σύντροφο που θα, θα τα έλεγε πιο αναλυτικά από μένα, ο, ο έξαρχο από τα Γιάννενα, δεν πρόλαβε να μιλήσει, ήταν στο νούμερο μετά το 120. Μάλιστα. Που θα τα έλεγε καλύτερα και αναλυτικότερα από μένα για τα ξέρει επί τόπου. Yeah. Εγώ απλώ τα ακούω και μου σηκώνει τη τρίχα. Να δουλεύουν 7 μέρε την εβδομάδα. Πρόσεχε, 7 μέρε την εβδομάδα. Καταλαβαίνει κανένα τι πάνε να πει 7 μέρε την εβδομάδα. Σε ένα εργοστάσιο. Όσο και καλά πληρωμένο να είσαι, όσο και καλέ να είναι οι εργασιακέ συνθήκε. Ναι. Είναι 7 μέρε την εβδομάδα. Δεν είναι αστεία υπόθεση. Ο κόσμο ψάχνει μισή μέρα για να σηκώσει το κεφάλι του να, να, να πει έξω. Να, να, να πάρει ανάσα. Και έρχεται και του στέλνει πίσω μήνυμα. Τώρα θα σα δείξω. Ποιο είναι ο στόχο, θα θέλει να διαλύσει το σωματείο. Όταν έχει μια ολόκληρη ευρωπαϊκή πολιτική που θέλει να διαλύσει τα σωματεία για να μην υπάρχουν αυτό. Εδώ απολύσατε τρει κάτω στο <στοντή> ελληνικό, το <στοντή> μεγαλύτερο εργοτάξιο τη Ευρώπη. Τα είπα και τα ξαναλέω. Γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι ο κόσμο τα ακούει στη Βουλή. Ποιο θα ακούσει, μωρί, στη Βουλή όταν είμαστε στι τη νύχτα. Αυτό που θα ξυπνήσει Άλυτε. σε 6 ώρα να πάρει το λεωφορείο, να κάνει δύο ώρε με το λεωφορείο για να πάρει δουλειά στι να τα, τα, τα ακούσει. Και αυτό είναι δημοκρατία. Και, δημοκρατία. και θε την ηρωνία. Να σου έρχεται και η Κωνσταντοπούλου μέσα στη Βουλή και να σου λέει να κάνει διαμαρτυρία επίσημη για τι μη ανθρώπινε συνθήκε τη Βουλή. Και είχε κουβαλήσει εκείνη εκεί τα πράγματα Είναι και τα πέντε για πάνω ναι. και επί των ημερών τη. Δεν τελειώναμε στι 3,5, τελειώναμε με 4,5 και πέντε. 4,5 και 5, Και 5. Ε. Ε. μα τώρα. Τώρα, μια και με τώρα, μια και λέει για τη βολή τώρα. Πε μου τώρα. Μίλησε κανένα τώρα για τα πραγματικά προβλήματα αυτού του τόπου. Για την πλειονότητα που υποφέρει. Μισό λεπτό. Πε μου τώρα για, τα, για τη σύγκρουση με τα οικονομικά συμφέροντα. Η σύγκρουση με τα οικονομικά συμφέροντα υλοποιείται σε αυτό που σου είπα πριν. Γι' αυτό σου ρωτώ, πει, γιατί δεν υπάρχει Έχει συνέχεια η τα... κουβέντα με τα προϊόντα. Δεν υπάρχει σύγκρουση με τα οικονομικά συμφέροντα. Δεν μπορεί να υπάρχει. Οι μεγάλοι επιχειρηματίε, οι λεφτάδε. Θέλετε να του πείτε πλουτοκράτη, θέλετε να του πείτε λεφτάδε. Εγώ σου λέω: Οι μεγάλοι επιχειρηματίε και γενικώ οι επιχειρηματίε. Τα μεγάλα πορτοφόλια. Τα υπάρχει. μεγάλα πορτοφόλια. Αυτά τα μεγάλα πορτοφόλια, τα οποία όταν βλέπουμε και στην οικονομία πώ παίζουν και δούμε και τα κέρδη του, μα πετούνται τα μάτια έξω. Τα μάτια έξω τι κέρδη είχαν. Και τι αυξήσει δώσανε. Και πόσο θα τρίβουν τα χέρια του με το 6,5% αύξηση. Ε, μα τι, 6,5% είναι ψίχουρο των ψιγούλων. Ε, για να μην πάμε σε λαϊκισμό που εκτάξει βούτυρο και τέτοια και. Όχι, okay, δεν πρέπει να, να πάμε okay. σε απλά πραγματικά okay. μεγέθη. Yeah, yeah. Είναι δυνατόν να μην είναι σε συνεννόηση. Αφού αυτοί παράγουν και υπαγορεύουν αυτήν καθ' αυτήν την νομοθεσία. Ποια είναι η απειλή του. Θα σκοτώ να φύγω. Δεν το ξέρετε, δεν το είδατε. Εδώ υπάρχουν σούπερ μάρκετ που κλείσανε και τα αφεντικά τους ζουν μια χαρά τώρα στη Λατινική Αμερική. Είδε κανέναν από αυτού, επειδή πούλησε τη βίλα του ή πούλησε το ένα ή πούλησε το άλλο, δεν τι καλά σημαίνει. Πρώτα απ' όλα τα σπασμένα τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Έρχεται ο ένα εδώ, κάνει μια αρπαχτή, γιατί το επιτρέπει η νομοθεσία, γιατι τον βοηθάει ο οικονομικό προσανατολισμό και γιατί. Η βασική φιλοσοφία του παρόντο συστήματο είναι: Από τα πάντα μπορεί να βγει κέρδο. Αρρώστησε εσύ. Ωραία. Αρρώστησε σοβαρά. Όσο πιο σοβαρά αρρωσταίνει, τόσο μεγαλύτερο το κέρδο. Ε, ε, δεν έχει γιάφυρα να περάσει. Αυτό είναι απάνθρωπο τώρα. Αλλά... Ε, μα είναι πραγματικότητα όμω. Είναι η φύση. Άλλιω, θε να μάθει. Δεν λέμε ότι. Ε, ξέρεις, η σύγχρονη εποχή έχει το, το, σύνθημα η γνώση είναι δύναμη. Είναι αλήθεια. Ο, τον άλλον, άμα τον κρατήσει στα σκοτάδια, μετά μπορεί να τον παρουσιάσει και για βλάκα. Ναι. Δεν είναι αλήθεια ότι μπορεί να παρουσιάσει <συγράφει> κάποιον για βλάκα. Αλήθεια. Πριν από το Γουτεβέργιο, δεν φτάνανε κάτω τα βιβλία. Και πήρε και πολύ καιρό μετά το, γου, το Γουτεβέργιο. Εδώ λίγο κατάργησε τη δουλεία και η πραγματική τη εφαρμογή ήρθε το 68. Λοιπόν, μη μου μιλάνε ποιο είναι με τα μεγάλα πορτοφόλια και δεν είναι με τα μεγάλα πορτοφόλια. Δεν γίνεται. Τα μεγάλα πορτοφόλια έχουν αστικέ κυβερνήσει. Οι αστικέ κυβερνήσει αυτού εκπροσωπούν. Όταν λοιπόν ένα εκπρόσωπο τη αστική κυβέρνηση λέει η χώρα πάει καλά, εννοεί ότι η χώρα πάει καλά για το κεφάλαιο. Αν δεν πάει καλά για το κεφάλαιο, μα έχει τη φιλοσοφία ότι το κεφάλαιο μπορεί να αγοράζει τη δύναμη την εργατική στην τιμή που τον συμφέρει, και κάθε φορά που ο εργάτης θέλει να πουλήσει την αργατική του δύναμη στην τιμή την πραγματική των αναγκών του, συγκρούονται. Δεν είναι ανάγκη να είσαι φιλόσοφος, ούτε κατά ανάγκη κομμουνιστής, για να το κατανοήσεις. Στην Ευρώπη λοιπόν που επιβάλλει αυτά τα πράγματα, η Ευρώπη επέβαλε τη μερική εργασία. Η Ευρώπη έχει τους 4 πέντε πυλώνες. Η Ευρώπη έφτιαξε τη Σέγγεν που την άνοιγε και την έκλεινε όποτε γουστάριζε για να φέρνει κόσμο μέσα να τη δουλεύει στο τζαμπέ και μετά να τον βγάζει έξω. Η Ευρώπη είναι αυτή η οποία στείνει αυτή τη στιγμή στρατόπεδα προσφύγων. Σκέψου την Ιταλία και την Ιταλική οικονομία, επίση καταχρεωμένη, επίση με δημόσιο χρέο, η οποία νοικιάζει, αγοράζει και χρηματοδοτεί στην Αλβανία βάσει. Η Αγγλία, η πατοκράτορα Αγγλία, που ξαφνικά μου κόπτονται όλοι για την ασθένεια μια καρκινοπαθού, τη σαν γυναίκα και σαν καρκινοπαθή. Αλλά πρόσεξε, αν είχαμε διαθέσει για τον καρκίνο, όπω για τον καρκίνο τη Μίτλτον. Τη δυστυχού ατυχού Μίτλτον, που έχει καρκίνο. Το χρόνο που έχουμε διαθέσει να κλαίμε για την τύχη του θρόνου στην Αγγλία. Εμεί οι δημοσιογράφοι, για να κάνουμε και λίγο αυτοκριτική, yeah. τον είχαμε διαθέσει να μιλάμε για τη σωτηρία των δικών μα καρκινοπαθών, για την τιμή των φαρμάκων που τώρα πια έχουν προχωρήσει και είναι εξατομικευμένα, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται, με το πώ είναι οι ασθενεί, πώ είναι οι είναι... ασθενεί. Άμα βγαίνει κέρδο και από αυτό, τι να σου πω. Αλλά για να είμαστε και λίγο ειλικρινεί. Η αντίληψη του κέρδου είναι να πληρώνει για την περούκα άμα έχει καρκίνο. Εσύ πιστεύει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα καθεστώ που αν έχει την ατυχία να έχει καρκίνο και να χάσει τα μαλλιά σου στη διάρκεια των χημειοθεραπείων. Να μην πρέπει να περιμένει πολύ για τι χημειοθεραπείε και το αξεσουάρ, βάλε όσα εισαγωγικά θέλει, τη περούκα να είναι και για την ψυχική σου και τη σωματική σου και την αισθητική σου ζωή δωρεάν σαν φάρμακο. παροχή... Όχι, αγάπη μου, δεν είναι. Δεν ναι, το ξέρω, το δεν ξέρω. Είναι. Ξέρω δεν, ξέρω είναι. Ότι δεν είναι. Ευτυχώς που και δύο δίκες που δικαιώσανε την αντίληψη ότι μπορούμε ε, να λέμε ό,τι λένε και οι συγγενείς. Λες για τις σημερινές από... Όχι, παιδί μου, και μέσα στη Βουλή. Είναι δυνατόν να κόπτονται όλοι πιο πολύ από τους γονείς αυτούς καθ' αυτούς. Εννοείται, όχι. Είναι δυνατόν. Εννοείται. Μπορούμε να πούμε εμεί στα πα... παπούτσια αυτή τη απώλεια. <σχεδιά> Τρελαινόμαστε μόνο στην ιδέα. <σχεδιά> Αυτοί μπορούν να λένε λοιπόν ό,τι θέλουν εμεί. Εγώ το είπα. Το επανέλαβε με αντέγραψε ο Πρωθυπουργό. Για να και η εικόνα στην εξεταστική, επανέλαβε... να είναι οι οικογένειε επάνω στα θεωρία και να είναι κάτω 10 βουλευτέ, ήταν θλιβερή. Μα στην εξεταστική τόσα είναι τα πρόσωπα. Δεν είναι και παραπάνω. Όχι, λέω στην με του πορίσματο, λέω. Στη βουλή που δεν πήγε εκεί ο Πρωθυπουργό να μιλήσει. Και ήταν οι οικογένειε επάνω και από κάτω δέκα βουλευτέ. Δεν είναι δεν, αλήθεια. δεν, κάποιος, δεν ήταν εικόνα του. Κάποιο παρήλκησε τι οικογένειε να πιστεύουν ότι η ελπίδα του είναι το πόρισμα. Τι, τι να κάνουν οι άνθρωποι. Να Λέει, πάμε το το να πόρισμα. ακούσουμε στη βουλή να δούμε τι θα πούνε. Δε δεν μπορεί να... να είναι το πόρισμα. Θέλουν να απαντήσει τα ερωτήματα. Θέλουν να απαντήσει σε ερωτήματα. Δεν θέλουν. Θέλουν μια δικαίωση. Η οποία δεν θέλουν δικαίωση. Πάει στο κομμάτι τη δικαιοσύνη και εδώ πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο σοβαρότερα. Όταν μιλάμε εμεί για ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Έχουμε και τον τρόπο για να είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ε, δεν είναι σκέτο παρόλα. Σωστό. Τι λέμε εμεί, για να είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη δεν μπορεί να την ορίζει την ηγεσία τη η κυβέρνηση. Σωστό. Το έχουμε Άρα ξαναπεί, πρέπει, το, έχουμε ε, το Έχουμε ξαναπεί. οι νόμοι του οποίου φτιάχνουμε είναι, αυτοί σωστό. που εφαρμόζουμε. Και είναι σωστό. Εγώ θυμάμαι δηλαδή. <laughs> ε, πάντων. Λοιπόν. Την πολιτική αρχηγό σήμερα να λέει και να υπερασπίζεται και να κόπτεται για τα Ανθρώπινα δικαιώματα του Κασιδιάρη για να βγει από τη Βουλή να την να επιτελέσει το έργο του. Πάμε πάμε Άσε για να τώρα, κλείσουμε τώρα, εσείς. να αλλάξουμε κλίμα. Θέλω να κλείσουμε. Εγώ θέλω Πα... να δω τι θα γίνει με την απόφαση του, του, του εκλογοδικείου για του Παρδιάτε. Για του Παρδιάτε. Που εκεί ήταν η μεγαλύτερη κοροϊδία. Κανονικά και αντικατοπτρίζω πρέπει νο. να είναι. Ε, Μπράβο. Ε, που μιλάμε τώρα για το ποιο κοροϊδέψε ποιον μέσα στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε. Και πέρασε μεγάλη και σοβαρή περιπέτεια με την υγεία σου, πρόλαβε. Και το ξαναέβγαλε. Δεν το πρόλαβα εγώ. Αυτό δεν έχει ξαναβγεί ποτέ. Όχι, μικρό... το ξαναέβγαλε, λέω. Το έκδοση του βιβλίου. Ένα μικρό κομμάτι. Αυτό εννοώ. εδώ. Ο... Αντιγόνη στη Χάγη. Ο, ο... ο νεαρό αριστερή Λαμπρουλή, ένα νέο παιδί, βρήκε τα... όλη την κατάθεσή μου στο δικαστήριο τη Χάγη και με αφορμή αυτή τη στιγμή, τα 25 χρόνια από το βομβατισμό στη Ιουγκοσλαβία, από τον πρώτο Νατοϊκό πόλεμο. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ. Τώρα έρχεται το δεύτερο που ήταν στην Ουκρανία. Yeah από τον πρώτο Ανατολικό Πόλεμο. Από τι μεγαλειώδει λαϊκέ κινητοποιήσει, όπου ήταν μπροστά στο το Κουκουέ και από πίσω ήταν το 95% του ελληνικού λαού. Από τότε που γέμιζε ο κάμπο, από παιδιά που αλλάζαν τα τρακτέρ γιατί κατεβαίνανε κατά παράβαση του συντάγματο. Θυμάμαι τότε τον Νιώτη, αντιπρόεδρο στη Βουλή, να γίνεται μια ματσαρακέ και να παίρνετε η απόφαση να περάσουν τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ οπλισμένα που απαγορεύεται. Από τον καθ... την καταστροφή ενός πολυεθνικού κράτους Φτάσαμε σήμερα. Ο κύριο Τσίπρα που έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, που λέει αυτά που λέει, να διορίζεται, να εκλέγεται, να προτείνεται στο Ευρωπαϊ, στη Συμβουλή τη Ευρώπη ως ο στο Συμβούλιο της Ευρώπης, της ομάδας που θα προωθήσει, όπως θέλει η Κομισιόν και τα υπόλοιπα συμφέροντα που διαλύσαν τη Ιουγκοσλαβία mm. για τα συμφέροντά τους, την εθνοκαθάρανε και φτιάξανε μικρά προτεκτοράτα, έρχεται τώρα να γίνει επικεφαλής της ενοποίησης των Δυτικών Βαλκανίων στο επίπεδο της αγοράς. Όλα πουλούνται Μάλιστα. και όλα αγοράζονται. Κράτη πατρίδες. Εδώ είναι δημοσιευμένη κατάθεση απέναντι σε άγριες συνθήκες. Στην Κάρλα πήγα πήγαμε αριθμό μόνο. Ήμουν υπερασπιστή ενό ανθρώπου με τον οποίο δεν είχαμε πολιτική συνάφεια αλλά είχαμε ηθική συνάφεια. Ήμουν αντιπρόεδρο τότε τη Επιτροπή <Συσχελ> Ράσελ ε, για τα νομικά δικαιώματα. Ε, ενδιαφέρει πολλού που ασχολούνται με τι δίκε, όξω από τι πολιτικέ του πεπιθήσει και κυρίω <Συσχελ> μια διαβάσεις. νεολαία που δεν θυμάται. Ο 25η σήμερα είχε μόλι γεννηθεί. Ο 30η του λένε για την Γκολαβία και για τον πρώτο πόλεμο τη Ευρώπη και δεν ξέρει για τι πράγματα του λένε. Και το πώ σηκώνει κεφάλι. Το ότι η σύγχρονη εποχή ε, ο, ο, ο Αριστίδης και όλοι αποφάσισαν αυτό τον τίτλο Άραστε. περιποιεί πολύ μεγάλη τιμή σε μένα, γιατί ήθελε κουράγιο αντιγόνης και κουλτούρα αντιγόνης να σηκώσει κεφάλι σε ένα δικαστήριο που στείνεται ad hoc και αθώνει τον Μιλόσεφης μετά το Μιλόσεφης με θάνατο. Να ευχηθώ καλοτάξι εδώ. 24 θα γίνει μάλλον η, 24, η ε... Απριλίου θα γίνει η, η παρουσίαση, η επίσημη. Παρουσία. Η επίσημη. Ε, το συστήμα σε όλους είναι και φτηνό Βάζει. όπως πάντα στην, και εξαιρετικά λοιπόν. καλογραμμένο. Εγώ δεν το έχω γράψει. Είμαι όμως Είσαι αναγκαστικά ο ήρωας, ο ήρωας, του βιβλίου, ο ήρωας του βιβλίου σε πραγματικό λοιπόν, ιστορικό χρόνο. Και χρόνος. επίσης σιδερένια με την περιπέτεια της υγείας. Να, να είστε καλά τώρα. και εύχομαι όλοι, όλοι μας μπορεί κάποια στιγμή να πούμε στο νοσοκομείο. Βέβαια, Η είναι να βγαίνουμε και να βγαίνουμε όρθιοι και να στηρίζουμε αυτού που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση ούτε καν στο νοσοκομείο. Να είστε καλά σα ευχαριστώ. Να είστε καλά και σα ευχαριστώ και μην περιμένετε να γκρεμιστούν οι γέφυρε για να τι φτιάξετε με τη λογική, την καρδιά και τον εαυτό σα, όπω πρέπει.